Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που άλλοτε δέσποζαν τα λουλούδια, η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε πάλι με αυτό το πανηγύρι. Ένα τριτοκοσμικό πανηγύρι. Σε μια χώρα της Ενωμένης Ευρώπης όπως είναι η Ελλάδα. Δείτε λοιπόν κι εσείς. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως από κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέτοια εποχή, 1η Μαΐου. 1η Μαΐου που φέτος, το 2016, γιορτάστηκε επίσημα στις 7 και 8 Μαΐου. Επειδή θα μιλάει στην κυριολεξία η εικόνα, εγώ θα σταματήσω για λίγο το σχολιασμό. Δείτε λοιπόν και σχολιάστε, πάρτε τις όποιες δικές σας θέσεις, αποφάσεις και γράψτε ή μεταδώστε τις όπως εσείς θέλετε. Μόνο πρωτομαγιάτικο πανηγύρι δεν είναι. Βέβαια ο κόσμος είναι λιγότερος από κάθε άλλη χρονιά. Δεν υπάρχουν, βλέπετε, χρήματα. Έστω και 1, 2 ή 3 ή 5 ή 10 ευρώ που έχουν τα προσφερόμενα είδη εδώ στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια ελληνικά δεν ακούς τόσο πολύ, έτσι, και η αλήθεια είναι αυτή που ακούτε τώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω κάτι με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Με μέλι, με σοκολάτες, παρακαλώ. Όλες οι γεύσεις. Όλες. Τι κάνεις? Θα δουλέψεις τώρα που θα δοκιμάζεις κάτι όλα. Εγώ. Για καλά. Λοιπόν, είδατε προηγουμένως τι τράβηξε η κάμερα της εκπομπής κάθε μέρα παντού. Βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι το 2016, είναι το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς, λουλούδια πουθενά δεν υπάρχουν. Βρισκόμαστε σε ένα πανηγύρι εξωφρενικό, σε ένα πανηγύρι λες και είναι τριτοκοσμική η χώρα της Ελλάδος, μια χώρα της Ενωμένης Ευρώπης. Κρίμα. Γιατί ρε παιδιά, γιατί καταντήσαμε έτσι, ε? Δείτε λοιπόν και εσείς τι γίνεται σε αυτό εδώ το πανηγύρι. Και οι ποδοσφαιρικές σημαίες. Όλες μαζί. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ό,τι θέλετε. Για μένα κάνε.
Έλα ρε, τι έγινε. Ελάχιστα ελληνικά ακούς σε αυτό εδώ το πανηγύρι. Το επαναλαμβάνω, τριτοκοσμικό πανηγύρι. Δείτε, δείτε εδώ τι προσφέρω. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτομαγιάτικο πανηγύρι εδώ στη Νέα Φιλαδελφία. Ένα μικρό κομματάκι. Καθόλου, καθόλου κουκλά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχει κίνηση. Εντάξει. Τι, εντάξει έχει. Εντάξει, σήμερα έχει, δεν ξέρω. Να δούμε, εντάξει, να είσαι καλά. Έγινε, καλώς, γεια σου Σεμίνα. Γεια, γεια. Είναι πέντε. Είναι όλα πέντε, κοϊτσιά, πηγαίνετε και πηγαίνετε. 3 ευρώ και μπλούζα και βερμούδα. Μην ψάχνετε για λουλούδια. Έλα, πάρε με μία. Εδώ έτσι. 2 καπάκια, 5 ευρώ λέει. Καθόλου. 2 5 ευρώ και τα καμάρωνετε. 5 το καθένα πουλάγαμε. Το 1, 3, τα 2, 5. Ρίχτε μία ματιά. Πρώτη, καλό, εκεί έχω στο σημαντικό. Αξίζουν τα κομμάτια αυτά. Όλα ορίζουν τα παιδιά! Ελάχιστε τα! Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Τα σχόλια θα είναι δικά σας. Τα περισσότερα είναι τέτοια μαγαζιά, όπως αυτά εδώ που βλέπετε. Εσόρουχα βιτρίνας! Κύριε! Εσόρουχα μαγαζιού! Απαγορεύεται ο πάγος εδώ, κύριε! Δούτε, σαμπέρτα, δούτε! Τι να δούμε, πόκια καρακά! Κι άλλο μαγαζί, με εσόρουχα. Γυναικεία και λωτάκια, όπως έλεγε και η κυρία προηγουμένως. Με 3 ευρώ ή με 1 ευρώ. Ό,τι πάρουτε 3. 3 αγοράσαμε και 3 πουλάμε. Εδώ είναι, εδώ είναι. Να το. Τι έκανε. Δημήτρη, αυτό εκεί. Thank you.
το 9 με 10. Και το πανηγύρι εδώ συνεχίζεται. Παντού 3 ευρώ. Τα πάντα. Έτσι λένε. Δεν έχω ιδέα. Μόνο πάρε και κλείδωσε γύρω γύρω όλο το αμάξι. Μέσα στη μέση του πανηγύρου. Εντάξει. Εδώ βρισκόμαστε προς το τέλος. Το τέλος αυτού του, επαναλαμβάνω, τριτοκοσμικού πανηγυριού. Εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη γιορτή της Πρωτομαγιάς. Λουλούδια, πουθενά. Είδατε άλλωστε. Τη δείξαμε με την κάμερα της εκπομπής κάθε μέρα παντού. Αυτό λοιπόν ήταν το πανηγύρι του 2016 από το Μαγιά, που γιορτάστηκε επίσημα στις 7 και 8 Μαΐου του 2016. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και φτάσαμε στο τέλος αυτού του πανηγυριού. Λίγος ο κόσμος. Επαναλαμβάνω, μπορείτε εσείς τώρα να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Περιμένω λοιπόν τα συμπεράσματά σας.